1950, 20 χιλιόμετρα περίπου νότια της πόλης του Μεξικού. Ένας άντρας βρίσκει στις όχθες ενός νησιού το πτώμα ενός μικρού κοριτσιού και η ζωή του, όπως και η όψη του νησιού, αλλάζουν για πάντα. Στη λίμνη Ζοτσιμίλκο είναι χτισμένα δεκάδες μικρά τεχνητά νησιά, τα χινάμπας όπως αποκαλούνται, τα οποία αρχικά είχαν χτιστεί κατά την προϊσπανική περίοδο για να χρησιμοποιηθούν για γεωργικές καλλιέργειες. Σε ένα από αυτά τα νησάκια ζούσε μόνος και εργαζόταν ως επιστάτης ο Χουλιάν Σαντάνα Μπαρέρα. Εκείνο το πρωί έκανε δουλειές και καθώς περπατούσε την προσοχή του τράβηξε το μακάβριο θέαμα. Το κορίτσι είχε πνιγεί σε άλλο σημείο της λίμνης και το άψυχο κορμί της ξεβράστηκε στις όχθες του μικρού νησιού. Άλλοι πάλι λένε ότι ο ίδιος έγινε μάρτυρας του πνιγμού και δεν πρόλαβε ή δεν κατάφερε να σώσει το κορίτσι. Όπως και να έχει, το γεγονός τον συγκλώνησε. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, ο Μπαρέρα βρίσκει μία κούκλα. Την μαζεύει από το νερό και πιστεύοντας ότι ανήκει στο κορίτσι, την κρεμάει σε ένα δέντρο προς τιμήν της. Τότε όμως ξεκινάνε τα προβλήματα. Τα βράδια ακούει φωνές, κλάματα και βήματα και αρχίζει σιγά σιγά να χάνει τα λογικά του. Πιστεύει ότι το πνεύμα της μικρής τον στοιχιώνει, τον καταδιώκει και για να την ευχαριστήσει, κρεμάει και άλλες κούκλες στα δέντρα. Ο καιρός περνάει και ο Μπαρέρα συνεχίζει να ακούει θορύβους στα βράδια και στα όνειρά του βλέπει συχνά το κορίτσι, να του ζητάει περισσότερες κούκλες. Με κάθε επίσκεψή του στην κοντινή πόλη προμηθεύεται κι άλλες, ενώ φτάνει στο σημείο να ψάχνει ακόμα και στα σκουπίδια της περιοχής. Το θέαμα του νησιού με τις εκατοντάδες κούκλες κρεμασμένες στα δέντρα τρομάζει όσους τυχαίνει να περνούν από εκεί με τις βάρκες τους. Και έτσι άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Έλεγαν ότι ο Μπαρέρα μιλούσε και τραγουδούσε στις κούκλες, ότι τις φρόντιζε σαν να ήταν παιδιά, χτενίζοντάς τους τα μαλλιά ή αλλάζοντάς τους τα ρούχα. Άλλοι έλεγαν ότι τα βράδια οι κούκλες ζωντανεύουν, ότι μιλάνε μεταξύ τους, αλλά και με τον Χουλιάν. Υπήρξαν πολλές μαρτύρες ανθρώπων που μιλούσαν για περίεργες σκιές ή φώτα, για ψιθύρους που καλούν τους περαστικούς στο νησί, για γέλια ή κλάματα παιδιών, ακόμα και για εμφανίσεις του κοριτσιού που είχε πνιγεί. Όλα αυτά συνεχίστηκαν για 50 χρόνια περίπου. Ο Μπαρέρα συνέχισε να συλλέγει κούκλες και να τις κρεμάει στα δέντρα και οι κάτοικοι της περιοχής σχολίαζαν και προσπαθούσαν να αποφύγουν το νησί και τον αλόκοτο κάτοικό του. Όμως το θέμα παρέμενε στο επίπεδο του τοπικού μύθου ή θρύλου. Μέχρι το 2001, ο Χουλιάν Μπαρέρα βρίσκεται νεκρός στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε βρεθεί και το κορίτσι 50 χρόνια πριν. Αιτία θανάτου ήταν η ανακοπή. Με κάποιον τρόπο επιβεβαιώθηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι το νησί ήταν καταραμένο. Η είδηση κυκλοφόρησε και το νησί απέκτησε φήμη ως ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου. Η ανατριχιαστική ιστορία του νησιού και του επιστάτη του τράβηξε την προσοχή των τουριστών της περιοχής και αργότερα και των δημοσιογράφων. Σχεδόν όλοι όσοι το επισκέφτηκαν έκαναν λόγο για την περίεργη αίσθηση που έχει κάποιος με το που πατάει το πόδι του εκεί. Άρχισαν να καταφτάνουν και διάφοροι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων από όλο τον κόσμο, φέρνοντας μαζί τους μηχανήματα και κάμερες για να καταγράψουν τα περίεργα φαινόμενα. Οι περισσότεροι δεν κατέγραψαν κάτι αξιόλογο, όμως υπήρξαν περιστατικά που είναι αδύνατο να εξηγηθούν με τη λογική. Σκιές που φαίνεται σαν να περιφέρονται ανάμεσα στα δέντρα, ρολόγια και ηλεκτρονικές συσκευές που σταματάνε ή χαλάνε χωρίς να υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό, και ανεξήγητη θόρυβη. Κούκλες που ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους ή αλλάζουν στάση, ακόμα και θέση. Το πιο ανατριχιαστικό όμως που καταγράφηκε ήταν κλάματα και παιδικές φωνές. Άλλες φορές φώναζαν ονόματα, άλλες καλούσαν τη μητέρα ή τον πατέρα τους και άλλες φορές ήταν πιο θυμωμένες, ακόμα και απειλητικές. Σήμερα, μοναδικός κάτοικος του νησιού είναι ο ανιψιός του Μπαρέρα, ο οποίος διοργανώνει ξεναγήσεις, έναντι αντιτίμου φυσικά. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το σημείο που βρέθηκε το πτώμα του κοριτσιού, αλλά και του Μπαρέρα, το σπίτι στο οποίο έμενε και ένα μικρό μουσείο που έχει στηθεί και φιλοξενεί φωτογραφίες και σχετικά άρθρα. Κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι σειραίουν στο περίεργο νησί. Κανείς δεν τολμάει να αγγίξει τις κούκλες. Πολλοί μάλιστα αφήνουν και προσφορές για να ευχαριστήσουν τα πνεύματα, ζητώντας ανταλλάγματα, βοήθεια ή καθοδήγηση σε κάποιο προσωπικό ζήτημα ή απλά για να τους φέρουν τύχη. Πολλοί λένε ότι η ιστορία με το πνιγμένο κορίτσι ήταν στη φαντασία του Μπαρέρα. Εξάλλου δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία από εκείνη την περίοδο που να αποδεικνύουν
την αυθεντικότητα της ιστορίας. Άλλοι λένε ότι ήταν ένας διαταραγμένος ψυχικά άνθρωπος, ότι τα κατασκεύασε όλα αυτά, ίσως για να κερδίσει οικονομικά ή απλά για να τραβήξει την προσοχή. Πολλοί όμως είναι πεπισμένοι ότι το νησί είναι καταραμένο, ότι το έχουν καταλάβει μοχθηρά και κακά πνεύματα. Πιστεύετε ότι και ο Μπαρέρα μετά τον θάνατό του έγινε ένα από τα πνεύματα του νησιού. Κάποιοι μάλιστα ορκίζονται ότι τα βράδια, ανάμεσα στις σκιές των δέντρων, διακρίνουν τη μορφή του ή ακούνε τη φωνή του να μιλάει και να τραγουδάει στις κούκλες του. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι αλήθεια. Όμως, ποιος από εμάς θα τολμούσε να περάσει μία νύχτα στο καταραμένο νησί?